I don't want to die now. This is my bigger story, that we die when and they will forget us. It's something that I think hateful to be forget. Ο χρόνος, κριτής των πάντων, δικαίωσε τη Μελίνα, η μνήμη της οποίας παραμένει ολοζώντανη 21 χρόνια από τότε που ξεκίνησε για το τελευταίο της ταξίδι. Χθες το βράδυ φίλοι και συνεργάτες της, αλλά και πολλοί νέοι καλλιτέχνες, θυμήθηκαν τη μεγάλη Ελληνίδα και τίμησαν τη νέα γενιά του θεάτρου μας. Η ηθοποιός Λένα Δροσάκη, με ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, κέρδισε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, που συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ για την καλύτερη θεατρική ερμηνεία της περασμένης περίοδου. Ένα πρόσωπο σαν τη Μελίνα, μόνο κουράγιο και ένα πρότυπο μπορεί να είναι για τους νέους ανθρώπους. Συγκινημένη η Λένα Δροσάκη παρέλαβε από την περσινή νικήτρια Γιούλικα Σκαφιδά την αγαπημένη καρφίτσα της Μελίνας, που ήταν δώρο της μητέρας της, την οποία θα παραδώσει σε ένα χρόνο στην επόμενη νικήτρια. Αφιέρωσε δε το βραβείο στους ηθοποιούς της γενιάς της που παλεύουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Περνάμε όλοι πολύ δύσκολα, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και τίνει να γίνει χόμπι. Το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη θεσπίστηκε από το ίδρυμα που φέρει το όνομά της πριν από 9 χρόνια, με στόχο την αναγνώριση των νέων ταλαντούχων ηθοποιών. Σήμερα πια που η κριτική έχει εξαφανιστεί, ζούμε στο βασίλειο της γνώμης, της γνωμούλας και της γνωμίτσας, καλό να υπάρχει και κάτι που προσπαθεί τουλάχιστον να είναι έγκυρο. Η Μελίνα είναι από μόνη της αυτό το έπαθλο. Όλη η ιστορία της, η μνήμη της, η ιδιοσυγκρασία της.